Άκουσα ότι ήρθες ή δεν ήρθες, γιατί αιωρείται αυτό το πράγμα. Είχες έρθει στην Κύπρο για να παίξεις μπάλα? Ναι, το 2007 στην ομάδα της Αγίας Νάπας. Ήρθες, έπαιξες δηλαδή. Μπράβο, σημαντικό. Δεν κάθισα πολύ, γιατί είχα μια πρόταση από την Αθήνα και γύρισα εκεί. Α, έπαιξες στο πρωτάθλημα? Όχι, δεν έπαιξες. Όχι, δεν έπαιξες. Γιατί ήταν πάνω στις μεταγραφές του Δεκεμβρίου και έπρεπε να γυρίσω. Το μετάνιωσες? Που πήγες πίσω, ζώντας τώρα δύο φορές που έχω έρθει τον κόσμο, σίγουρα θα ήταν καταπληκτικά. Δεν θα ήμουν ο Dance Survivor σίγουρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Μου αρέσει. Είχαμε ένα το πρόβλημά μας ήταν σίγουρα όταν μας έδινε οδηγίες ο προπονητής ότι δεν καταλάβαινα τίποτα, αλλά... Δηλαδή, πεθιά, μετά το πεθιά δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Δεν θυμάμαι μετά. Μπορεί να ήταν και ο λόγος που με διώξαν πίσω. Ναι. Που δεν κλείσαμε. Όχι, ρε. Όχι, αστείο. Οι πιο έξαλλοι fans που είναι, εδώ ή στην Ελλάδα? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Πραγματικά είναι τόσο μεγάλη αγάπη που έχω εισπράξει εδώ δύο φορές που ήρθα που θέλω να ξανάρθω. Να ξανάρθω. Δεν θες να έχουμε. Να. Κάπου θα κάτσω. Η Κύπρος πώς σου φάνηκε, είναι όπως το νησί? Είναι λίγο πιο μεγάλη. Είναι λίγο πιο μεγάλη. Μόνο που έχει θάλασσα και. Σ' αρέσει η θάλασσα? Ναι, ναι, ναι. Είναι αρκετό. Βλέπεις ομοιότητες με τη Σκιάθο? Δεν θα τις έκανα ποτέ με τη Σκιάθο, γιατί είναι ο τόπος μου, αλλά σίγουρα με κάνει να σταν μανίτα, γιατί έχει θάλασσα και πραγματικά ο κόσμος είναι... Δεν έχω πάει ποτέ στη Σκιάθο. Κακός. Θα με φιλοξενήσεις? Σπίτι μου. Πού ρε, να πληρώνω ξενοδοχείο, να το πω μόλις. Έχετε ένα δωμάτιο να μείνω εγώ ή αστέρω τα μωρά? Αφού εδώ κάποιους κουμπάρους μου που έχω υποχρέωση. Αλλά δεν θα έχουμε επαφή. Όχι, όχι, να μου αφήσεις το σπίτι, εσύ φύγε. Εντάξει, οπότε, γιατί δεν θα χωρέσουμε στο κρεβάτι. Ο κόσμος τι σου λέει, ρε Γιώργο, που σε βλέπει τώρα? Πώς σε προσεγγίζουν? Καλά, σίγουρα δεν σε προσεγγίζουν, φίλε μου, τι κάνεις? Φαντάζομαι είναι πιο... Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που με προσεγγίζουν και πραγματικά μου δίνει μεγάλη χαρά και δύναμη για τη συνέχεια, για πολλά πράγματα. Γιατί είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη fans, αν μπορώ να πω έτσι. Πρώτα απ' όλα με έρχονται με σεβασμό και εντάξει. Μπορείς να βγεις έξω να πας χαλαρά για να ποτώ με φίλους σου ή να πας σε μια καφετέρια να δεις μπάλα ή κάπου να πεις μια μπύρα με φίλους σου? Όχι. Όχι, Όχι. Σε ενοχλεί αυτό το πράγμα? Σίγουρα σε χαροποιεί το γεγονός ότι εισπράττεις όλη αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Είναι όμως στιγμές που λες, παιδί μου, θέλω να πάω να κάτσω μαζί με δύο φίλους μου, να δω το ποδόσφαιρο, να πιω μια μπύρα, έναν καφέ, με την ησυχία μου. Δεν γίνεται αυτό. Ο λόγος που δεν κυκλοφορώ δεν είναι γιατί θέλω να αποφύγω τον κόσμο, ίσα-ίσα. Απλά είναι λειτουργικό το θέμα και επειδή υπάρχουν και πάρα πολλές υποχρεώσεις, δεν κυκλοφορώ. Γίνεται λίγο ένας χαμός και δόξα τω Θεώ. Απ' την άλλη όμως είναι κάτι το οποίο το έχω αποδεχθεί και αυτό την πίεση, αν μπορώ να πω, των κινήσεων, αλλά ο κόσμος ταξίζει πραγματικά γιατί με στήριξε και με ανέδειξε, οπότε το έχω αποδεχθεί. Εντάξει, είναι μεγάλη αγάπη του κόσμου. Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό το πράγμα? Δηλαδή έχουμε δει πολλά παραδείγματα νικητών realities οι οποίοι στην πορεία σβήνουν, είτε από λάθος επιλογές, αστεράκι. Γράφει αγάπη. 4 ευρώ. Αν τα θέλεις. Είναι για καλό. Δεν ξέρω τι πουλάς. Δεν μπορώ να μιλήσω. Έχουμε και ρέστα, δεν σου πρόβλημα. Έβαλες τα πίσω τώρα που λέει. Όχι, θα το κρατήσω. Απλά. Έτσι έχουμε πάθει. Αυτό είναι δώρο. Είναι 4 ευρώ για καλό σκοπό. Για το σύνδεσμο με παιδιά με καρκίνο. Τα πουλάμε 4 ευρώ το σακουλάκι, οπότε Ντάνο μου, θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα αν μου αγοράσεις καμιά κούτα. Ντάς το γύρνεις του άλλου άκρη. Είμαι καλός πολίτης. Έκοψες μου την ροή, σκέψη. Έλεγα ότι... Εγώ σου κόψω τη σκέψη. Ναι, σκέψη. Έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι πολλοί που κέρδισαν reality, είτε παιχνίδια επιβίωσης, είτε talent shows, στην πορεία κάπου χάθηκαν. Δηλαδή, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν μείνει και είναι στις επάλξεις και στα τεκτενόμενα, στην επικαιρότητα. Πώς σκέφτεσαι να διαχειριστείς όλο αυτό το πράγμα, ούτως ώστε με το που θα ξεκινήσει το επόμενο Survivor,
γιατί θα ξεκινήσει κακά τα ψέματα. Να διαχειριστείς όλο αυτό το πράγμα και να μείνεις στην επικαιρότητα. Και να μην σβήσεις. Δηλαδή μετά από 5 χρόνια, μην λέμε, ας θυμάστε, τότε είχε κερδίσει ο Ντάνος. Πού είναι αυτό το παιδί? Και να σε βλέπουμε, σε δείτε πως είναι ο Ντάνος από το Survivor. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτομαι το πώς θα πράξω με βάση το Survivor, όπως πήγαν και άλλα παιχνίδια. Mm-hmm. Σίγουρα δεν μπορώ να απαξιώσω όλη αυτή την αγάπη. Και κινούμε με τέτοιο τρόπο που να μπορέσω να ανταποδώσω αυτό στον κόσμο, αυτό το συνέστημα, είτε με κάποιες συναντήσεις που κάνουμε, είτε με το να... Δεν μπορώ να αρνηθώ σε καμία selfie ή σε καμία εκδήλωση χαράς. Τώρα αυτό αν θα με κάνει να σβήσω κάποια στιγμή ή όχι, εντάξει, είναι επόμενο να βγουν κάποια παιχνίδια και κάποιοι οι οποίοι θα ξεχωρίσουν και είναι φυσιολογικό. Είναι θέμα και σωστών επιλογών που θα κάνεις από εδώ και στο εξής όσον αφορά τα επαγγελματικά σου. Κοίτα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η αγάπη του κόσμου και το αν θα με αγαπάει ο κόσμος με το τι θα κάνω επαγγελματικά είναι διαφορετικά πράγματα. Η αγάπη του κόσμου είναι η αγάπη του κόσμου. Αν καταφέρω να κάνω πράγματα επαγγελματικά μέσα από αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί στη ζωή μου και μπορώ να είμαι και κοντά στον κόσμο, αυτό είναι το ιδανικό. Τι θα ήθελες να κάνεις επαγγελματικά? Τι είναι αυτό που σε... Ξέρω στη Σκιάθο είχες μια επιχείρηση. Έχουμε μια επιχείρηση με θαλάσσια σπορ. Με θαλάσσια σπορ. Αυτό θα συνεχίσει ή... Συνεχίζει, τη συνεχίζει ο συνέδρος μου, απλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να είμαι εκεί. Mm-hmm. Είναι λογικό. Το καλοκαίρι ειδικά που πήγα δεν μπόρεσα όντως στο σπίτι μου να πάω. Οπότε θα συνεχιστεί, θα το δούμε το καλοκαίρι πώς είμαστε. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή προσπαθώ να διαχειριστώ όλες αυτές τις προτάσεις που είναι πάρα πολλές, δόξα τω Θεώ, από όλο τον κόσμο αυτόν, τον κόσμο. Το χώρο αυτόν που βρίσκεσαι και όπου με βάλανε. Mm-hmm. Μέσα από το παιχνίδι, γιατί δεν μπήκα εγώ, με έβαλε ένα παιχνίδι. Ναι. Και να κάνω πράγματα τα οποία θα μπορώ να αισθάνομαι καλά κάνοντάς τα. Έχει 15 λεπτά περίπου που μιλάμε και δεν φίλησες ούτε μια φορά τα... και με κάνεις να ανησυχώ, λέω τώρα... δεν μου βάλες ένα αγώνισμα. Αυτό που... πώς το είδες όταν βγεις έξω που κάναμε πλάκα, διότι μιλάς με έναν άνθρωπο που το κάνω τουλάχιστον 10 φορές τη μέρα. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι το γούρι μου, είναι η δύναμή μου, είναι κάτι προσωπικό. Μπορώ να σε καταλάβω, γιατί χάσαμε περίπου το ίδιο διάστημα πατέρα σου, εγώ τη μητέρα μου. Οπότε σε καταλαβαίνω 100% γιατί το κάνεις. Νομίζω ότι είναι για τον ίδιο λόγο που το κάνω και εγώ. Να, σε καμία περίπτωση δεν το κάνω, γιατί μπορεί να γυρίσει ο πατέρας μου πίσω. Καλά, εντάξει, αυτό εννοείται. Ναι. Όλοι από κάπου παίρνουμε λίγο, αντλούμε λίγο δύναμη. Ναι. Μπορεί να είναι ένας φίλος και μπορεί να είναι οτιδήποτε ο καθένας κάνει για να αντλήσει δύναμη. Και το έκανα και πριν το Survivor και θα το κάνω και μετά το Survivor. Τώρα, επειδή είχα κάμερες και δεν μπορούσα να αποφύγω τις κάμερες, ότι θα σταματήσω, εννοεί. Γιατί δεν ντρέπομαι για το τι κάνω πριν από το Survivor, οπότε δεν με ενδιαφέρει και μέσα. Πλησιάζει σε κάθε Κυριακή? Όχι κάθε Κυριακή, αλλά συχνά. Εγώ έχω season ticket στον Απόστολο Μάρκο. Κατάλαβα. Μην κοροϊδεύεις. Όχι, σοβαρά λέω. Σοβαρά λέω. Σοβαρά μιλάω. Δεν κάνω πλάκα. Εκεί είναι... Λοιπόν, θέλω να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Θέλω να δω πόσο survivor είσαι. Όσο αφορά... Ακόμα απευθείας τι λένε. Το μπλα μπλα. Καλά ρε, κουμπάρε. Ο Μάριος ο Πρίαμος. Που... που ανήκησε στο παιδί μας. Πιστεύαμε ότι όλοι οι Κύπρος ότι θα κερδίσουμε ακόμα ένα παιχνίδι και χάλασες μας το. Έσπασες μας το σερί. Τροπή σου. Άμα είδες ότι πήγες τον τελικό με Κύπριον, είπες όχι, την κάτσαμε. Πέντε είναι αλήθεια. Πολύ πιθανό. Δώσ' μου 10 ευρώ που σε ψήφισα. Και 4-14. Κατά γράψουμε. Ως που να αφήσεις που να αφήσεις 100 ευρώ. Έχουμε δρόμο από ό,τι βλέπω.